οι αντιδράσεις των εργαζομένων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου οξύνονται τα προβλήματα λόγω των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό, με συνέπεια αρκετές κλινικές να βρίσκονται σε οριακό σημείο, όπως συμβαίνει στην παιδιατρική, στη ΜΕΘ Νεογνών, στο ακτινολογικό τμήμα και όχι μόνο. Και όλα πηγάζουν από την υποστελέχωση των περισσότερων τμήματων, που έχει ως αποτέλεσμα την υπερεφημέρευση των ιατρών, την εξουθένωση του προσωπικού, παραιτήσεις, αποχωρήσεις. Προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αναγκαστικά το νοσοκομείο θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα σε συγχώνευση κάποιων κλινικών για να μπορέσει να λειτουργήσει. Οι εργαζόμενοι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, δεν θα επιτρέψουμε το Βενιζέλιο να γίνει κέντρο υγείας σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, ουσιαστικά υλοποιώντας ένα υγειονομικό χάρτη που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Με εντέλεσθε, με μετακινήσεις προσωπικού, με συγχωνεύσεις κλινικών, δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι προφανώς ούτε οι Ηρακλειώτες ούτε οι Κρητικοί. Η μοναδική διέξοδος είναι οι άμεσες προσλήψεις γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού. Πάρα πολλά τμήματα του Βενιζελίου δυσκολεύονται να λειτουργήσουν λόγω υποστελέχωσης, όπως παραδείγματος χάρη το υπαιδιατρική, το ιατρείο πήξης, το ιατροπαιδαγωγικό, η ΜΕΘ Νεογνών. Πάρα πολλοί γιατροί, πάνω από 10 στο Βενιζέλιο, έχουν παραιτηθεί λόγω εντατικοποίησης της δουλειάς και η λειτουργία της παιδιατρικής συνεχίζεται στην ουσία με εντέλεσθε στους γιατρούς για υπερεφημέρευση. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Εργαζόμενοι περιέγραψαν δραματικές καταστάσεις λόγω της υποστελέχωσης, της υπερεφημέρευσης των γιατρών και της εξουθένωσης του προσωπικού, κρούοντας παράλληλα το καμπανάκι του κινδύνου για συγχωνεύσεις κλινικών και όχι μόνο το προσεχές χρονικό διάστημα. Έχουμε πρόβλημα με την νοσηλευτική υπηρεσία σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι μείον 35 άτομα. Ήδη τα τακτικά ιατρία της Β' Παθολογικής εκτός από το υπατολογικό δεν λειτουργούν λόγω υποστελέχωσης, δεν λειτουργούν 4 κλίνες ΜΕΘ. Είναι κλειστές οι μισές χειρουργικές αίθουσες ενώ περιμένουν πάνω από 2.000 ασθενείς στη λίστα χειρουργείου και η προκήρυξη πρόσφατη που έγινε 12 θέσεων γιατρών δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες γιατί τα κενά σε γιατρούς στο Βενιζέλιο ξεπερνούν τα 40. Είμαστε σήμερα εδώ να συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους του Βενιζελίου. Εμείς στον Άγιο Νικόλαο αυτή την περίοδο έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τις απλήρωτες εφημερίες των αναισθησιολόγων, των παθολόγων, των γιατρών της ΜΕΘ και του ΤΕΠ, οι οποίοι τους χρωστάνε από πέρυσι το Μάιο μεγάλα ποσά, περίπου 400 ευρώ στον καθένα το μήνα. Και ταυτόχρονα θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας και σε συντονισμό με τα άλλα σωματεία της Κρήτης μέσα στο Μάιο. Τη στήριξή του στα αιτήματα των ειδικευόμενων γιατρών εξέφρασε η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζελίου, η οποία προκήρυξε για σήμερα τριώρη στάση εργασίας, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την άμεση επανατοποθέτηση του δικευόμενου γιατρού που απολύθηκε λόγω διοικητικού λάθους, την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.